απλά είπα και καλημέρα, γιατί δύο μέρες λείπω από την πρωινή ζώνη. Λοιπόν, δίπλα μου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Δραγασάκης. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην πρώτη εκπομπή. Καλά μου και καλή επιτυχία. Να είστε καλά και θα το βλέπετε καθημερινά. Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, ο Αλέξανδρος ο Κλώσσας και οικονομικός συντάκτης. Είμαστε εδώ για να ανακρίνουμε τον αντιπρόεδρο. Για να μας δώσει ειδήσεις. Κύριε Δραγασάκη, δεν μπορώ. Αφού τελειώσαμε από την επικαιρότητα, θα πρέπει να αρχίσουμε με αυτή. Σήμερα είδαμε μια συνέντευξη ραδιοφωνική του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε επίθεση και στην κυβέρνηση, αλλά έκανε επίθεση και στον κύριο Κόκαλη. Είχε αρκετά σκληρή επίθεση. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι του ζήτησε να πληρώσει τα χρήματα του κυρίου Καλογρίτσα όταν ήταν η διαδικασία της αδειοδότησης το 2016. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Ωραία. Καταρχήν να πω, δεν γνωρίζω τον κύριο Μαρινάκη, ούτε τον έχω συναντήσει ποτέ, ούτε τυχαία. Άρα το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι στα γεγονότα, όχι στα πρόσωπα. Μου κάνει εντύπωση γιατί τώρα και όχι προχθές. Ένα δεύτερο γεγονός, δεν θέλω να πω πώς έχει να κάνει με τις υποθέσεις της δικαστικής. Ένα δεύτερο γεγονός που μπορώ να ξεχωρίσω είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, έχουν εκκρεμότητες, τους αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα να λένε διάφορα πράγματα, αν έτσι θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν τη θέση τους. Διότι βέβαια είναι αθώοι μέχρι να δικαστούν, αλλά δεν πάβουν να είναι υπόδικοι. Άρα και η περίπτωση αυτή θα την έτασε σε αυτό το θέμα. Ότι δηλαδή αυτά τα οποία ακούμε, πού εντάσσονται. Είναι περισπασμός δηλαδή. Εγώ είχα προσωπικά, όχι με τον κύριο Μαρινάκη, με ένα έντυπο που θεωρείται είτε του ίδιου είτε φιλικό του, είχα μία μικρή περιπέτεια. Το δεύτερο φύλλο ή το πρώτο που έβγαλε όταν πρωτοβγήκε το 2012, είχε ένα συκοφαντικό πρωτοσέλιδο για μένα. Και είναι η πρώτη φορά πήρα στη δικαιοσύνη, δεν πάω στα δικαστήρια. Αλλά αυτό ήταν έντονα συκοφαντικό. Είχε συνήγορο υπεράσπιση τον κύριο Βορύδη. Μάλιστα. Και πρέπει να πω ότι ασχολήθηκα, μου έφαγε 4 χρόνια αυτή η υπόθεση. Διότι δικάστηκε στο πρωτοδικείο, δικάστηκε στο εφετείο, πήγα με Αρεοπάγο. Βεβαίως δικάστηκε παντού. Το λέω αυτό για να πω ότι η συκοφαντία για ορισμένους μάλλον είναι θεμητό όπλο, αν κρίνω από τη δική μου περίπτωση. Άρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα σχόλιο γενικότερο θα μπορούσα να κάνω πέρα από τα πρόσωπα, ότι ο ελληνικός καπιταλισμός, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Και μία είναι ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι του γκρίζου καπιταλισμού, όπως λέγεται, λέει, του αδιαφανούς, που δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς γίνεται, πώς έρχονται τα χρήματα, πού φεύγουν τα χρήματα, σε τι αποσκοπεί. Αυτό το κομμάτι λοιπόν του γκρίζου καπιταλισμού στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Και αυτό απασχολείται, είναι θέμα δημοκρατίας και κοινωνίας. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε ως κυβέρνηση, διότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται εύκολα ή από μια μέρα στην άλλη, προσπαθήσουμε να εκτοπίζουμε αυτό το γκρίζο χρήμα από περιοχές του δημόσιου βίου. Λόγω χάρη στο Υπουργείο το δικό μου, τώρα που εκεί που έχω την ευθύνη. Ναι. Παλιά ο αναπτυξιακός νόμος, το ΕΣΠΑ, ήταν περιοχές δράσης του γκρίζου χρήματος. Ναι. Τα έχετε καταφέρει, τα έχετε καταφέρει. Πριν πάει στον αναπτυξιακό νόμο. Όχι, δεν θα πάμε εκεί. Έχετε καταφέρει, γιατί ξέρετε, ο καπιταλισμός, έστω και γκρίζος, είναι αυτός που ουσιαστικά κινεί την ανάπτυξη στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε. Δεν ζούμε εκτός καπιταλισμού, εντός ζούμε. Αλλά ακόμη και αυτός ο γκρίζος. Ή τέλος πάντων επιλέγει κάποιες... το πώς θα είναι η ανάπτυξη. Μπράβο, περίμενε. Όχι, έχει κάποιες περιοχές που δεν είναι τόσο γκρίζες, είναι και λευκές. Αυτός μαζί με τις γκρίζες. Αυτός είναι ο καπιταλισμός της ζούγκλας. Ναι. Την ανάπτυξη τη δημιουργεί η οργανωμένη αγορά. Και η οργανωμένη οικονομία. Όμως να απαντήσω στο ερώτημά σα και να μην μείνει. Σε ποιο κομμάτι του καπιταλισμού ανήκει? Λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημα, θα έρθω μετά. Αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση του ελληνικού καπιταλισμού, έχω καμιά αντίρρηση. Μπορώ να σα πω. Για την ανάπτυξη θα μιλήσουμε. Ήθελα όμως να σα πω ότι πρώτον, ΕΣΠΑ και αναπτυξιακός νόμος. Είμαι 1 χρόνο και στο Υπουργείο αυτό. Ναι, ναι. Ούτε έχω ακούσει τίποτα εγώ, ούτε εσείς υποθέτω έχετε ακούσει τίποτα. Ναι. Γιατί? Διότι είναι όλα αντικειμενικοποιημένα. Λέει και να με πάρει εμένα κάποιος, το μόνο μπορώ να κάνω είναι να δω πού βρίσκεται ο φάκελος. Δεν μπορώ να επηρεάσω, διότι έχουν μπει κανόνες. First in, first out που λέγεται. Δηλαδή, όποιος πάει, φαίνει πρώτος, αυτός προηγείται στην εξέταση. Ακολουθούν οι άλλοι κλπ. Δεν λέω ότι είναι. Αλλά το φέρνω σε παράδειγμα ότι ενώ παλιά, αν έλεγες σε κάποιον με τι ασχολείσαι,
με ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό εννοούσε κάτι. Mm-hmm. Τώρα περιγράφω μια περιοχή, είναι πολλές αυτές, όπου αυτό το έχουμε λύσει. Άρα, θέλω να πω, μπορούμε ως κοινωνία σιγά σιγά mm-hmm. να τα καταφέρουμε. Οι κανόνες αυτοί που έχουν μπει και για τον αναπτυξιακό νόμο και για όλα τα υπόλοιπα, βοηθούν στο να μην υπάρχει διαφθορά. Να μην αν όμως δεν απαντήσει το προηγούμενο ερώτημα, θα πει κάποιος. Να απαντήσετε. Να επειδή είναι τώρα. Όχι. Να απαντήσετε. Μια δεύτερη περιοχή που εκτοπίσαμε αυτό το φαινόμενο είναι ο τομέας των δημόσιων προμηθειών. Ο νόμος για τις δημόσιες προμήθειες που έχουμε κάνει και που θεωρείται και διεθνώς, ευρωπαϊκά τουλάχιστον, καλή πρακτική, μπορεί να έχει κάποια προβλήματα διότι πρέπει να εξαιρέσουν κάποιους φορείς που έχουν ιδιαιτερότητες κλπ. Όπως η λυρική σκηνή προχθές που συζητούσαμε. Τα σκηνικά δεν μπορείς να κάνεις διαγωνισμό για τα. Σωστά. Υπάρχουν τέτοια προβληματάκια που τα επιλύουμε. Αλλά ο ίδιος όλο αυτό το καθεστώς που είχαμε 400 νομικά καθεστώτα διαφορετικά για τις κρατικές προμήθειες. Mm. Αυτό έγινε ένα νόμος, υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα και από εκεί έχουμε εκτοπίσει σε μεγάλο βαθμό τέτοια φαινόμενα. Εν πάση περιπτώσει, για να σας δώσω το σχήμα αφού φτάσαμε εκεί, υπάρχει ο καπιταλισμός, ο οποίος, οι επιχειρήσεις μάλλον να το πω γενικότερα, που παράγουν υπεραξία μέσω της οργάνωσης, της τεχνολογίας, της αναβάθμισης των προϊόντων, των ποιοτικών, που είναι καπιταλισμός αυτός. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό επιτρέπει και οι εργαζόμενοι να έχουν ένα καλό μισθό κλπ. Υπάρχει ο καπιταλισμός της πρωταρχικής όρευσης που έλεγαν παλιά οι σοφοί, όπου είναι ο καπιταλισμός της αρπαγής σήμερα. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν προσπαθώ να πω στον κόσμο να επιλέξει το μοντέλο, αλλά άλλο να κάνω μια επιχείρηση οργανωμένη. Καλός καπιταλισμός. Καλός καπιταλιστής υπάρχει. Τώρα, καλός καπιταλισμός βεβαίως. Και άγιοι άνθρωποι υπάρχουν. Και άγιοι άνθρωποι. Καλός καπιταλισμός. Τώρα ρωτάτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτισμένος με μια ζωή με ορισμένες αντιλήψεις κλπ. Εγώ θεωρώ τον καπιταλισμό παροδικό σύστημα. Ναι. Όσο είμαστε λοιπόν στον καπιταλισμό, θα κοιτάμε πώς θα δημιουργούμε συνθήκες να γίνονται επενδύσεις, να δημιουργείται απασχόληση, να παράγεται δίκαια το παραγόμενο προϊόν. Είναι πάρα πολύ σημαντική στόχη αυτή, για να το πω και έτσι. Και βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν ήταν σήμερα μια άλλη κυβέρνηση, εγώ δεν θα μπορούσα να εγγυηθώ στον κόσμο ότι θα είχε αυξηθεί ο κατώτατος μισθός σε 11%. Ότι θα είχαμε κάνει αυτό που εγώ κάποτε πρότεινα στη Βουλή, ελάχιστον κείμενο εισόδημα, το καταψήφισαν όλα τα κόμματα. Όχι κάποτε, το 2004 έγινε. Και τώρα ισχύει. Κάποιες οικογένειες, όχι λίγες, 500.000 οικογένειες, βρίσκουν μια ανακούφιση. Άρα θέλω να πω, ήδη έχουμε μια απόδειξη ότι ο καπιταλισμός είναι πράγμα. Οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης είναι δεύτερο πράγμα. Τρίτο πράγμα είναι ο κόσμος της εργασίας, αν οργανώνεται, αν κάνει συλλογικότητες, αν διεκδικεί τα δικαιώματά του κλπ. Από όλα αυτά προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα. Επιλέγω ένα τίτλο, τον οποίο δεν μιλάτε συχνά, αλλά. Αυτός ο τίτλος το βλέπω παντού. Αν κάποιος γκουγκλάρει, γιατί είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή, βλέπει Δραγασάκης, ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας. Επιτέλους ιδρύεται η αναπτυξιακή τράπεζα. Τι θα προσφέρει σε μένα που είμαι ένας μικροεπιχειρηματίας, ένας μικρός μαγαζάτρας, έχω ένα μικρό μαγαζί που είμαι εγώ και άλλος ένας υπάλληλος ή μόνος μου. Τι θα προσφέρει σε μένα αυτή η αναπτυξιακή τράπεζα, με αφορά ή αφορά μόνο κάποιους μεγαλύτερους επιχειρηματίες? Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν είχαμε αναπτυξιακή τράπεζα. Άρα καλύπτουμε ένα κενό, μια ανάγκη που δεν υπήρχε. Κάτι ξέρουν οι Ευρωπαίοι που έχουν. Ξέρουν όλοι. Ναι, αλλά δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι να ιδρύσουν εμείς αναπτυξιακή τράπεζα. Δεν είναι ακριβές. Στην αρχή αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, γι' αυτό και καθυστερήσαμε κάπως. Διότι την απόφαση την πήραμε, ήταν προεκλογική στο πρόγραμμά μας. Αρχίσαμε από τον Απρίλιο του 2015. Οι Ευρωπαίοι μας έλεγαν τι θέλετε να κάνετε, μια νέα ΤΒΑ. Με το νέο ΤΒΑ εννοούσαν μια ΤΒΑ που υπήρχε παλιά, μια τράπεζα. Η οποία ήταν αμαρτωλή τράπεζα. Η οποία προσέφερε και προσέφερε αυτή. Αφέθηκε σε αυτό το φαινόμενο που είχαμε έντονο τότε, της κακοδιαχείρισης, της κομματικοποίησης κλπ. Και άρα έπρεπε να πείσουμε, ας το πω έτσι, να διαμορφώσουμε τις δυνάμεις εκείνες, μια συμμαχία, ας το πω έτσι, που θα υπερβαίναμε αυτές τις εντηρήσεις. Αυτό έγινε. Βγήκε απόφαση του κύριου Γκρουπ το 2017 που μας ενθαρρύνει να την κάνουμε. Διότι, ακούστε το αστείο τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τώρα το 30% του προϋπολογισμού της για εγγυήσεις να δίνεται κατευθείαν στα κράτη μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών. Το οποίο δεν είχαμε εμείς. Και αν δεν είχαμε, δηλαδή, αρχίσαμε να το κάνουμε. Πετύχαμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Προσλάβαμε την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως σύμβολο. Mm-hmm. Ακολουθήσαμε
Μάλλον συζητήσαν μαζί τους, mm-hmm. διαμορφώσαμε ένα σχέδιο και τώρα υλοποιείται. Τι θα κάνει αυτή η τράπεζα? Αυτή θα χρηματοδοτεί κατεξοχήν υποδομές, δεύτερον μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως σε επενδυτικά σχέδια, τρίτον πράγματα που οι συνήθεις τράπεζες δεν τα χρηματοδοτούν. Νέες ιδέες, πράγματα που έχουν ρίσκο, που έχουν μακροχρόνια απόδοση. Και γενικά αυτές οι τράπεζες αναπτυξιακές, ο ρόλος τους είναι ότι δρούνε, όπως λένε οι οικονομολόγοι, αντικυκλικά. Δηλαδή, όταν έχεις ύφεση, ας πούμε, που οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, όπως τώρα, τα τελευταία χρόνια, τότε παρεμβαίνουν οι αναπτυξιακές τράπεζες και καλύπτουν το κενό. Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα χρόνια τα δύσκολα εμάς, ποιος μας χρηματοδότησε από τις τράπεζες? Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η EBRD, μια άλλη τράπεζα. Το δεύτερο το οποίο κάνουν είναι, επειδή οι εμπορικές τράπεζες συνήθως είναι ιδιωτικές και επιδιώκουν την κερδοφορία, αποφεύγουν να κάνουν μακροχρόνιες, να χρηματοδοτούν μακροχρόνιες απόδοσης έργα. Θέλουν τώρα βάζουν τα λεφτά, τώρα να κερδίσουν. Ναι. Γι' αυτό και οι αναπτυξιακές τράπεζες λέγονται και. Με διαδικασίες γρήγορες. Λέγονται και υπομονετικές τράπεζες. Με διαδικασίες γρήγορες. Το πώς θα δουλεύει η τράπεζα. Πώς θα μπορεί να ολοκληρωθεί από την αίτηση μέχρι την εφαρμογή μέχρι να πάρω αυτού. Ναι, μέχρι να πάρω το δάνειο. Ξεκινάμε τώρα και τελειώνουμε σε 5 χρόνια μετά από 15. Οι τράπεζες οι αναπτυξιακές, κατά κανόνα, δεν δίνουν οι ίδιες. Δεν έχουν, δηλαδή, δεν δίνουν το δάνειο οι ίδιες. Εντοπίζουν την ανάγκη. Διαπιστώνουν, ας πούμε, ότι οι αγρότες μας σήμερα δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, μια τράπεζα να τους δίνει δάνεια. Mm-hmm. Κάνουν λοιπόν ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο σε αυτό το στόχο, δάνεια στους αγρότες, καλλιεργητικά, ας πούμε. Αυτό το πρόγραμμα με τη χρηματοδότησή τους το βγάζουν στον αέρα και έρχονται οι τράπεζες, οι τράπεζες προκειμένου, και αναλαμβάνουν να δίνουν αυτά τα δάνεια. Δηλαδή, αυτές οι διαδικασίες έχετε κάποια δικλίδα ασφαλείας εσείς, ώστε να είναι γρήγορες, σύντομες και να είναι αποδοτικές για τον κόσμο, γιατί τα έχουν ανάγκη. Μιλήσατε για μια ομάδα, ας πούμε ότι είναι στο... κάποια στιγμή θα τα έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα. Όχι, και τώρα υπάρχει. Και τώρα τα έχει, δεν ξέρω. Λόγω της κρίσης έχουν μεγάλες ανάγκες. Δεν έχουμε αναπτυξιακή. Ας πούμε ότι αυτό που λέτε, όπως και ο στόχος να είναι διαφανής και καθαρή η λειτουργία της τράπεζας, να αποφύγουμε παθογένειες. Να πω λοιπόν ότι αυτοί είναι στόχοι προς επίτευξη. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και η στελέχωση τέτοιων φορέων όλων, mm-hmm. να γίνεται από ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό, πιστεύουν και στην κοινωνική αποστολή δηλαδή, και δεύτερον έχουν επάρκεια κλπ. Δεύτερον υπάρχουν θεσμοί εσωτερικού ελέγχου που να αποτρέπουν ή να προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις. Και τρίτον η ίδια η κοινωνία και η κοινωνική και η Βουλή, το έλεγα προχθές στη Βουλή, τα πάντα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί που να παράγουν το αγαθό αποτέλεσμα. Όχι, αλλά υπάρχει τα πάντα θέμα... όρος... Υπάρχει όρος του fast track σε αυτά, στις επενδύσεις. Στη λογική... Αυτό είναι άλλο, έχουμε κάνει ειδικό νόμο. Στη λογική του να μην καθυστερούν οι επενδύσεις, ειδικά σε μια Ελλάδα που διψάει για επενδύσεις και μια οικονομία που διψάει για επενδύσεις. Μήπως πρέπει να συνδυάσουμε το fast track με την διαφάνεια? Βεβαίως. Τώρα, εφόσον ήρθαμε σε αυτό, πίσω, το λέω και εγώ, το λέτε και εσείς, το λέμε όλοι μας, η γραφειοκρατία φταίει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάμε εδώ πέρα. Για μισή ώρα υπερορία υπογράφουν 18 άτομα. No. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι διαπιστώνω και από το Υπουργείο που βλέπω τα πράγματα και από τα μέσα, στο πω έτσι. Πολλές φορές πίσω από τη γραφειοκρατία υπάρχουν κενά πολιτικής. Απλώς εμείς οι πολιτικοί, αντί να πούμε φταίμε εμείς και να το διορθώσουμε, λέμε φταίει η γραφειοκρατία. Παράδειγμα, με τη βραδίτητα των επενδύσεων. Είμαστε μια χώρα μέχρι πρόσφατα που δεν είχαμε χρηματολόγιο. Άρα υπήρχαν αβεβαιότητες, ναι. Δικό σου είναι αυτό ή δικό μου αυτό. Είμαστε μια χώρα που δεν είχαμε δασικούς χάρτες. Άρα άλλη αβεβαιότητα, είναι δασικό ή δεν είναι δασικό. Τρίτον, είμαστε μια χώρα με αρχαίο πολιτισμό που θέλει μια ειδική διαχείριση. Όταν λοιπόν δεν έχεις χρηματολόγιο, δεν έχεις δασικούς χάρτες, δεν έχεις βάλει κανόνες, πώς να είναι ταχεία η έγκριση επενδύσεων? Μισό λεπτό, ναι. Διότι αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό διότι το πρώτο διάταγμα για χρηματολόγιο το έκανε ο Καποδίστριας, το συνειδητοποιούμε αυτό. Δηλαδή, η άλλη συνειδητοποίηση που πρέπει να κάνουμε πέρα από το τι είδους καπιταλισμό έχουμε, αφού πάει η συζήτηση λίγο θεωρητικά και εμένα μου αρέσει αυτό, είναι και ότι γιατί σε αυτή την κοινωνία κάποιες αλλαγές που αλλού έγιναν πριν από δεκαετίες σε εμάς καθυστερούν τόσο πολύ.
Μήπως και εμείς οι ίδιες κοινωνία δεν πιέζουμε, δεν απαιτούμε. Μήπως την πρώτη δυσκολία τώρα που υπάρχει με το κτηματολόγιο, βλέπω πρωτοσέλιδα, ταλαιπωρείται ο κόσμος για το κτηματολόγιο. Δεν δικαιολογώ την ταλαιπωρία. Δεν δικαιολογώ την ταλαιπωρία. Αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανάπτυξη, και μάλιστα η δίκαιη ανάπτυξη, η βιώσιμη. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει προϋποθέσεις. Mm-hmm. Θέλει κανόνες, θέλει υποδομές. Να σας ρωτήσω για ένα πραγματικό παράδειγμα. Τώρα λοιπόν, για να πούμε και το. Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Κάναμε ένα νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, mm-hmm. που ακριβώς προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα κάνουμε ταχύτερες διαδικασίες και πώς θα δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου. Διότι αυτά που λέω αφορούν και τους επενδυτές. Δηλαδή, ο επενδυτής που θα φέρει ένα φάκελο πρέπει και αυτός να ξέρει από τα πριν ότι ο φάκελός του είναι σωστός και μπορεί να γίνει επένδυση. Στο ελληνικό πρεμοσχάρι, όταν έγινε ο διαγωνισμός, δεν ήταν σαφή ούτε τι συμβαίνει με τα αρχαία, ούτε τι συμβαίνει με τα δάση, ούτε τι συμβαίνει με μια σειρά με τις πολεοδομίες. Τώρα εμείς λέμε, θα κατατίθεται ο φάκελος, θα γίνονται όλες αυτές οι έστω καταρχήν διερευνήσεις. Δηλαδή, θα πάρουμε το Υπουργείο του κύριου Σταθάκη, του κύριου Φάκελο. Το περιβάλλον τι λέει για αυτή την επένδυση, ναι. Θα την εγκρίνει καταρχήν. Ναι. Και όταν έχουμε λοιπόν αυτά, τα οποία θα τα κάνουμε εμείς, όχι ο ίδιος ο επενδυτής, εσωτερικά ως διοίκηση θα γίνει αυτό, θα έρθει στην Υπουργική, θα του δώσουμε του ανθρώπου την έγκριση, ναι. Και θα έχει πιθανότητα, να μην πω 100%, να πω 90%, διότι μπορεί να υπάρξουν και απρόβλητα, ότι η επένδυση θα γίνει. Τώρα έρχεται, ακουμπάει ένα φάκελο, πρέπει να πάει σε 15 φορείς ο ίδιος. Λοιπόν, άρα αυτό όταν ψηφίσει... κλείνει όμως ένα έργο, για παράδειγμα, από τον επενδυτικό νόμο, από τα επενδυτικά προγράμματα παλιά, δεκαετίας, δεκαπενταετίας και κλείνει, έχει τελειώσει αυτό το έργο, κλείνει ο φάκελος, πρέπει να τον ελέγξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι έχει κλείσει κτλ. Κτλ. Υπάρχουν χιλιάδες φάκελοι αυτή τη στιγμή ανέλεγκτοι, με αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις να μην μπορούν να μετέχουν στο νέο επενδυτικό νόμο. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί, από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα για να κλείσει ο φάκελος. Για ποιους φακέλους μιλάμε λοιπόν, συγγνώμη που ρωτάω τώρα κι εγώ. Μεγάλων επιχειρήσεων. Ποιο έτος, ποιου νόμου αναπτυξιακού. Παλιών αναπτυξιακών. Να ακούσει λοιπόν ο κόσμος. Βεβαίως, παλιών αναπτυξιακών νόμων. Δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Να ακούσει λοιπόν ο κόσμος. Τώρα όμως πρέπει να κλείσουν για να μπουν στο δεύτερο επενδυτικό. Να ακούσει λοιπόν ο κόσμος, διότι είναι ένα από τα παραδείγματα που εννοούσα πριν. Mm-hmm. Λέμε γραφειοκρατία, αλλά για να δούμε τι κρύβεται πίσω από την γραφειοκρατία, τι κρύβεται πίσω από την καθυστέρηση. Κρύβεται το γεγονός ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με το νόμο του 2004 και μετά του 2010-2011, πότε ήταν, εγκρίνανε χιλιάδες επενδυτικά σχέδια χωρίς να υπάρχουν χρήματα να χρηματοδοτηθούν. Παραλάβαμε, όχι εγώ, ο Σταθάκης που ήταν τότε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, χιλιάδες τέτοια σχέδια εγκριμένα από τον Υπουργό χωρίς να υπάρχουν πόροι να τα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή, ερχόμουν εγώ, έλεγα: έχω αυτό το σχέδιο, αυτή την επένδυση, να την κάνω το σχέδιο, να κάνω μια επένδυση, να κάνω μια επιχείρηση. Όλα εγκρίνεται. Έλεγε και ευχαριστώ στον Υπουργό ή στον συνεργάτη του. Και μετά τι γινόταν? Το ταμείο ήταν άδειο όμως. Και δεύτερο τώρα. Ωραία. Δείτε τώρα το δεύτερο εδώ, που είναι σοβαρό. Υπήρχαν καταγγελίες για διαφθορά. Mm-hmm. Για χρηματισμό. Το ξέρετε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει ανοιχτή εισαγγελική εντολή προς έρευνα όλων αυτών των φακέλων. Mm-hmm. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Το λέω ότι μεγάλο μέρος των εργατορών των υπαλλήλων ακόμα και τώρα είναι ψάξιμο παλιών φακέλων και υποθέσεων. Άρα βλέπουμε λοιπόν πίσω από αυτό το παράδειγμα ότι υπάρχουν αιτίες και πολιτικές αιτίες. Λοιπόν, τώρα στο συγκεκριμένο όμως δεν είμαστε στις χιλιάδες τώρα. Τώρα είμαστε στην τελική φάση. Mm-hmm. Κλείνουν όλα αυτά. Εδώ υπάρχουν και κάποια λεπτά θέματα. Είχαμε ένα προθέσει στο Υπουργείο, αν το παρατηρήσετε. Η δική μου πολιτική κατεύθυνση στο Υπουργείο είναι: κλείστε εκκρεμότητες. Να κλείνουμε εκκρεμότητες. Γιατί δεν κάνετε μια έκτακτη επιτροπή να κλείσει τους φακέλους? Διότι ορισμένοι φάκελοι, όπως σας είπα, έχουν επισημανθεί, όχι από τις υπηρεσίες δικές μας και από εισαγγελείς, ότι έχουν παρατυπίες. Και θα έρθω τώρα σε αυτό το επεισόδιο που έγινε στη Βουλή, διότι έχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Ανάμεσά λοιπόν μου λένε ότι υπάρχουν κάποιοι φάκελοι όπου έχουν παράτυπα μη σύνομα τιμολόγια. Δηλαδή λέω, να, ο παλιός νόμος απαγόρευε πριν πάρεις την έγκριση να κάνεις δαπάνες για την επένδυση. Δηλαδή πρέπει πρώτα να πάρεις την έγκριση και μετά ξεκινήσεις. Ορισμένοι επιχειρηματίες, είτε από άγνοια είτε από άλλους λόγους,
ξεκινούσαν την επένδυση, έκαναν κάποια έξοδα και μετά έφεραν το φάκελο στο Υπουργείο. Αυτό με το σημερινό νόμο είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν είναι παράνομο τώρα πια. Για τότε ήταν παράνομο όμως. Έφερε λοιπόν το θέμα αυτό στη Βουλή. Μάλλον υπήρξαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μου είπαν, κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα το επισημαίνουμε κι εμείς. Πρέπει με έναν τρόπο να κλείσει αυτό το θέμα. Να κάνουμε και μια τροπολογία στη Βουλή για να σας διευκολύνουμε. Λέω εγώ, όχι, επειδή είναι λεπτό, θα το βάλω στον νόμο, θα ενημερώσω τους βουλευτές. Και όντως έγινε άρθρο του νόμου, του σχεδίου νόμου. Πήγαμε στην Επιτροπή, ενημερώνουν τα κόμματα. Προσέξτε, εδώ υπάρχει αυτό το λεπτό σημείο. Αυτά τα τιμολόγια δεν είναι σύνομα. Μπορεί να είναι για παράνομα. Είναι μεγάλος αριθμός. Δεν ξέρω. Μιλάμε για μεγάλο. Εγώ ήξερα 2-3 περιπτώσεις. Το πώς υπάγονται είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Λοιπόν, ψάξτε το, λέω, με τα κόμματά σας, διότι εγώ αυτό θα το περάσω μόνο αν συμφωνήσετε κι εσείς. Το βρήκα, δεν είναι δική μου υπόθεση. Τα βρήκα στο ντουλάπι, θέλω να τα καθαρίσω, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση. Έρχονται μετά στην Ολομέλεια και αρχίζουν καταγγελίες ότι το άρθρο αυτό νομοποιεί τα πλαστά τιμολόγια. Και μια ολόκληρο θόρυβος. Υποχρεώθηκαν το αποσύρω το άρθρο. Υποχρεώθηκαν, διότι δεν ήθελα να αφήσω εγώ να φανεί ότι, ας πούμε, θέλω να κάνω κάποια παρανομία και δεν έχω λόγους να κάνω. Λοιπόν, και λέω μάλιστα εκεί στο κλείσιμο της υπόθεσης, λέω, κοιτάξτε εσείς που φωνάζετε, θα το βρείτε μπροστά σας. Προσέξτε τώρα, θα το βρείτε μπροστά σας. Τι εννοούσα, ότι οι επιχειρηματίες αυτοί μπορεί να είναι και δικοί σας άνθρωποι και θα σας ενοχλήσουν. Καλά, αλλιώς το βγάλαν στην Ελλάδα. Βγάζει λοιπόν ένα site. Αλλιώς ο Δραγασάκης είπε. Παραδέχτηκε την ήττα. Θα χάσουμε τις εκλογές. Μετά τον Τζακαλό. Ναι, λοιπόν, ο δεύτερος στη σειρά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό είναι το αστείο. Το ζωγρό ποιο είναι. Αναπαρήχθη αυτή, ας την πούμε, η είδηση σε πάρα πολλά μέσα όλη την Ελλάδα. Ήμουν εχθές στην Τρίπολη. Με ρωτούσαν άνθρωποι, τι είναι αυτό. Άρα θέλω να πω, εφόσον το συζητήσαμε αυτό, δεν είναι αστεία αυτά. Δηλαδή αυτό που λέμε fake news είναι, κατά την άποψή μου, ένας νέος μηχανισμός στα χέρια των απατεώνων, των φασιστών, σκυρών μηχανισμών και συμφερόντων. Mm-hmm. Γιατί, διότι βάζει ο άλλος μια ψευδή είδηση, ο πολίτης δεν μπορεί να την ελέγξει την είδηση, άρα υπάρχει και εκμετάλλευση. Λέω με το πολίτη. Διαδίκτυο και με τα μέσα και μετά, άντες ή να αποδείξεις, δηλαδή να αποδείξω τι εγώ. Ο αντιπρόεδρος δεν παραδώσατε ότι πιστεύω δηλαδή. Ότι. Δεν παραδώσατε δαχτυλίδι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα θέλω να τονίσω και τη σημασία που έχει η δική σας δουλειά, η έντιμη δημοσιογραφία σήμερα. Αποτελεί για μένα ανάμεσα, δηλαδή, στα πιο σημαντικά λειτουργήματα που υπάρχουν. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του μεμονωμένου δημοσιογράφου, έτσι. Αλλά εγώ μια ζωή την πέρασα παλεύοντας κι εγώ με διάφορους δαίμονες, το πω έτσι, ως φοιτητής, ως μαθητής, λαμπράκης, ως μετά εκπροσωπώντας μια μικρή αριστερά που έλεγε κάποια πράγματα, αλλά ήταν μειοψηφικά. Και επομένως αυτός ο αγώνας για το σωστό αξίζει. Ας μην ζητάμε πάντα έτσι την επιβράβευση, την ειδική. Σας βάλαμε σε κάποια θέματα. Ναι, αλλά αφού με βάλατε, σας βάλαμε, πρέπει να συζητάμε. Αλλά αυτή η χώρα πρέπει να προχωρήσει και μπροστά όμως, κύριε Δραγασάκη. Σας άκουσα πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη να λέτε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη βαλκανική συνανάπτυξη. Τώρα, αυτή πρέπει να είναι, λέει, και η στόχευση, έτσι είπατε, η στόχευση του κράτους, της Ελλάδας. Πώς γίνεται αυτό, έχουμε κάποια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω δουλειές, δεν θέλω να κάνω δουλειές με τον Βόρειο γειτονά μου, ο οποίος λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Θα προσπαθήσω να τον μπλοκάρω ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας το βέτο πάνω στο τραπέζι, για να αλλάξω μια συμφωνία η οποία, κατά τη γνώμη του αντιπολίτευσης, δεν είναι σωστή. Πώς πάμε για να κάνουμε εθνική στρατηγική, λοιπόν, με τέτοιους όρους. Ωραία. Και αυτό είναι η ιδέα του 95-96, από τότε τα λέγαμε αυτά. Να προσπαθήσω να το θέσω το πράγμα όσο πιο απλά μπορώ. Προτείνω στους τηλεθεατές μας να κοιτάξουν το χάρτη της Ελλάδας. Έτσι, να δουν το χάρτη. Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερα λιμάνια μας, οι μεγαλύτεροι άξονες, Εγνατία, mm-hmm. οι μεγαλύτεροι αγωγοί περνούν από τη χώρα, ΤΑΠ, όλα αυτά περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα. Τι είναι αυτές? Αυτές είναι οι υποδομές. Όσο αυτές οι υποδομές είναι μόνο δικές μας, έχουν περιορισμένα ωφέλη. Δηλαδή, όσο το λιμάνι Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί μόνο εμάς, εντάξει, είναι χρήσιμο λιμάνι, αλλά δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, κέρδη, έσοδα μεγάλα. Εάν τα λιμάνια μας γίνουν λιμάνια και των άλλων, τότε αυτό θα ανεβάσει την αξία τους. Ήδη τώρα
Το 30% του τζίρου του λιμανιού της Θεσσαλονίκης είναι από εμπορεύματα που πάνε στη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι. Το σχέδιο λοιπόν Βαλκανικής Ανάπτυξης αποσκοπεί στο να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε ως χώρα και αυτές οι υποδομές που έχουμε ως Βόρεια Ελλάδα να μπορέσουν να γίνουν μέρος ευρύτερων δικτύων και υποδομών και αυτό απαιτεί τη συνανάπτυξη. Άρα η ανάπτυξή μας εξαρτάται από τη συνανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, εγώ πήγα με τον Πρωθυπουργό. Να σας πω μερικά από αυτά που συζητήσαμε. Πρώτον, το κράτος αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μικρό κράτος, χωρίς υποδομές. Τι μας είπανε λοιπόν. Πρώτον, θέλουμε κάποιος, δεν έχουν ραντάρ και όπλα αυτοί σύγχρονα, θέλουμε κάποιος να ελέγχει τον εναέριο χώρο μας, να τον επιτηρεί. Θα το κάνει η Ελλάδα ή να πάμε κάπου αλλού. Το άλλο ήταν η Τουρκία, έτσι. Δεν μας είπανε. Δηλαδή, ή θα δεχτούμε εμείς, ή θα ψάξουμε. Δεύτερον, έχουν τη φιλοδοξία. Αυτή είναι μια νέα γενιά ηγετών που είναι στην κυβέρνηση τώρα. Έχουν τη φιλοδοξία να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Θέλουν κάποιον να τους, πώς το λέμε στο ποδόσφαιρο, να τους κουτσάρει. Να τους κουτσάρει. Να τους βοηθήσει, ό,τι κάναμε κι εμείς δεκαετίες τώρα. Να φτιάξουν το δίκαιό τους, να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά δεδομένα, mm-hmm. στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κλπ. Θέλει να μας βοηθήσει η Ελλάδα ή να ψάξουμε κάποιον άλλον. Τρίτο, θέλουν ανάπτυξη. Θέλουν και αυτοί βοήθεια, know-how κλπ. Εμείς εδώ έχουμε περάσει στο Υπουργείο ένα σύστημα τώρα καινούργιο, ψηφιακό, που ιδρύει σε εταιρεία σε λίγα λεπτά. Να τους το δώσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα διλήμματα. Τα θέτω ως ερωτήματα. Εμείς δώσαμε τις απαντήσεις μας. Αν υπάρχουν Έλληνες και μάλιστα πατριώτες Έλληνες που πιστεύουν ότι εμείς πρέπει να πούμε όχι σε αυτές τις προτάσεις. Χωρίς τη συμφωνία δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνεργασία. Όχι, βέβαια. Αφού δεν είχαμε σχέση επίσημη, τους αναγνώριζε όλος ο κόσμος στη Μακεδονία, εμείς δεν είχαμε επίσημη σχέση να απευθυνθούν σε εμάς. Είχαμε οικονομικές σχέσεις, βεβαίως. Αυτές υπήρχαν. Το εμπόριο ανθήκει μεταξύ αντιπάλων και μεταξύ εχθρών και μεταξύ δικτατοριών. Εδώ μιλάμε για τη γειτονιά μας. Άρα, για να μην λέω πολλά, αν και το θέμα αξίζει, εγώ πιστεύω πρέπει να έχουμε ένα όραμα. Δεν θα πάω μακριά στο Ρήγα, τι είχε πει ο Ρήγας κλπ. Θα αναφέρω το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών. Μέχρι και τον 19ο αιώνα, ίσως και στις αρχές του 20ου, είχαν πολέμους κι αυτοί. Και καταφέραν και τους ξεπεράσαν και δημιουργήσαν ένα πρότυπο συνεργασίας. Στα Βαλκάνια λοιπόν κι εμείς πρέπει να έχουμε ένα όραμα να γίνει χώρος σταθερότητας, χώρος δημοκρατίας, χώρος συνανάπτυξης, χώρος ένα υποσύνολο ενταγμένο στην Ευρώπη, εφόσον οι λαοί το επιθυμούν, και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και να δημιουργούνται και δουλειές, να έχει ο κόσμος δουλειά και εισόδημα. Αυτό. Και να εκμεταλλευτούμε τη γεωστρατηγική σημασία που έχουν τα Βαλκάνια για όλο τον κόσμο. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω και κάτι, εφηπηγική συζήτηση, δεν είναι και γνωστά. Αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια αναπτύσσονται 4 μεγάλες γεωπολιτικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες. Καμιά από εμάς. Καμία από εμάς. Θα πω. Πρώτον, η μεγάλη πρωτοβουλία είναι βεβαίως η Κινέζικη με το δρόμο του Μεταξιού που από τον Πειραιά πάνε τα εμπορεύματα στη Βόρεια Ευρώπη και όλο αυτό, η ζώνη, ας πούμε, διαμορφώνεται διάφορες υποδομές κλπ. Συμμετέχουμε σε αυτό, αλλά όχι όλες οι βαλκανικές χώρες. Δεύτερη μεγάλη πρωτοβουλία είναι από την κυρία Μέρκελ η διαδικασία του Βερολίνου να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη πρωτοβουλία ξεκίνησε τώρα από Πολωνία και άλλες χώρες. Οι χώρες που είναι ανάμεσα στη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Αδριατική συγκροτούν μία ενότητα, δημιούργησαν και ένα ταμείο κοινό για να κάνουν επενδύσεις. Και η άλλη πρωτοβουλία, παλιότερη, είναι η Παρευξήνια Τράπεζα που συμμετέχει και η Ρωσία και η Τουρκία. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Κάποιες χώρες του Βαλκανίου συμμετέχουν στη μία πρωτοβουλία, συμμετέχουν στην άλλη. Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε ένα πόλο με όλες τις βαλκανικές χώρες, εφόσον το επιθυμούνε. Ένα πόλο, μια ενότητα, ένα υποσύστημα, ας το πω έτσι, πολιτικής συνεργασίας και συνανάπτυξης. Και με βάση αυτή τη συνεννόηση, από εκεί πρέπει να συμμετέχουμε σε όλες τις πρωτοβουλίες. Κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα σε εμάς, αλλά και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος που μου θυμίζει λίγο το ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης εποχής.
δηλαδή ήταν ενιαίο με κόμμα, αλλά υπήρχαν από κάτω συνιστώσεις, τάσεις, ομάδες. Έτσι λοιπόν και στη σημερινή Ευρώπη. Πράξεις υπάρχουν στην Ευρώπη. Γιατί συνιστώσεις και τάσεις μπορεί να είναι και θετικό. Εκεί έχουν άλλες ορολογίες. Είναι η συνεργασία των χωρών της Μπενελούξ, είναι η συνεργασία των χωρών που συμμετέχει η Τσεχία και άλλες χώρες. Είναι συμμαχίες. Λοιπόν, και εμείς έχουμε να πρωταγωνιστήσουμε λοιπόν σε μία συμμαχία των χωρών του Νότου, μία συμμαχία των χωρών των Βαλκανίων και μία ευρύτερη ζώνη που αφορά την Ανατολική Ευρώπη. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το ενδιαφέρον του ευρύτερου για την Τουρκία. Κύριε Αντιπρόεδρε, μπήκαμε λίγο στην γεωπολιτική, αλλά. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάνω την τελευταία ερώτηση τώρα. Είναι το αφορολόγητο θα ψηφιστεί πριν τις εκλογές τις εθνικές. Το αφορολόγητο. Ναι, τη μη κατάργηση του αφορολόγητου, τη μη μείωση του αφορολόγητου. Θα ψηφίσετε νωρίτερα τις εκλογές. Καταρχήν δεν έχουμε αυτό το άγχος εμείς. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για μας το αφορολόγητο δεν θα μειωθεί. Απλώς αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην μειωθεί μέχρι να πάτε τις εκλογές. Και μετά να έρθει μια άλλη κυβέρνηση και να έχει να αντιμετωπίσει το θέμα του αφορολόγητου. Να μην έρθει άλλη κυβέρνηση, να είμαστε εμείς που εγγυόμαστε ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο. Θα το τρενάρετε για μετά τις εκλογές. Ωραία, να το συζητήσουμε σοβαρά τότε, αν μου επιτρέπετε, διότι εγώ είμαι λίγο. Όπως είδατε. Η τελευταία ερώτηση ήταν. Ναι, είμαι λίγο της αναλυτικής συζήτησης. Δεν είμαι. Και μας αρέσει αυτό. Της ατάκας. Μας αρέσει αυτό, σας ακούμε. Λοιπόν, ξανά από την αρχή. Είμαστε στη δεύτερη αξιολόγηση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θέλει να κλείσουμε. Ή αν δεν πάρουμε και άλλα μέτρα, διότι δεν πιστεύει ότι θα πιάσουμε το 3,5%. Και θυμίζω ότι κόντεψαν την ακτή όλοι οι υπόδειες στον αέρα. Τα θυμόμαστε όλοι. Υποχωρούμε, κάνουμε ένα συμβασμό, δεν γινόταν αλλιώς, διότι χάσαμε. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι που στην αρχή μας λέγανε έχετε δίκιο, αλλά αυτοί γκρινιάζουν και δείτε τι θα κάνετε. Είδαμε δυσκολία, υποχωρούμε, λέμε ωραία, θα τα νομοθετήσουμε αυτά. Αλλά αν πιάσουμε τους στόχους μας, δεν ισχύουν οι προνομοθετήσεις. Διότι, επαναλαμβάνω, η συζήτηση ήταν δεν μπορείτε να πιάσετε το 3,5. Εμείς λέγαμε μπορούμε να το πιάσουμε το 3,5. Πού είμαστε τώρα λοιπόν, ότι πιάσαμε τους στόχους. Άρα γι' αυτό δεν μειώσαμε τις συντάξεις, γι' αυτό δεν θα μειώσουμε το αφορολόγητο. Πρώτο. Δεύτερο. Υπάρχει ένα παράδοξο στην κυβέρνησή μας. Υπάρχει ένα αφανές, θα το πω έργο, το οποίο ούτε εμείς προλαβαίνουμε να το πούμε. Ούτε απόψε πρόλαβα και εγώ να το πω, Είπατε όμως. Είπατε μερικά πράγματα. Λοιπόν, εμείς ως κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο, στο οποίο είμαι εγώ λόγω και της, εμείς δημιουργούμε το πρόγραμμα της νέας τετραετίας. Και σε ορισμένα πράγματα της νέας δεκαετίας. Διότι είναι και αυτό που λέγεται νέα προγραμματική περίοδος, που αρχίζει το 2021, αλλά το προετοιμάζω από τώρα. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε την ανάπτυξη. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε πολλά θέματα, τι θα κάνουμε, όχι με τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει πρώτον κάτι το οποίο στην ιστορία αυτής της χώρας δεν υπήρχε ποτέ. Έχουμε θωρακίσει τη χώρα έναντι εξωτερικών κινδύνων με το απόθεμα ρευστότητας το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Δηλαδή, το είπα και προχθές, το ξαναπώ. Ας υποθέσουμε ότι συνέβαινε μία κρίση και τα ομόλογά μας, τα επιτόκια ανέβαιναν στα ύψη και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε. Δεν θα παθαίναμε τώρα ό,τι πάθαμε το 10. Τώρα έχουμε ένα απόθεμα που μας επιτρέπει ακόμα, να ζήσουμε ακόμα και χωρίς δάνεια μέχρι το 2023. Διότι ό,τι ομόλογο σκάει μπορούμε να το πληρώνουμε. Ευτυχώς για μας δεν έχει ξεσπάσει κάποια κρίση. Άρα μπορούμε να δανειζόμαστε και με χαμηλά επιτόκια. Μειούμενα επιτόκια. Τι σημαίνει αυτό? Προσθέτουμε στο απόθεμα. Τώρα λοιπόν που το απόθεμα έχει αυξηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε? Να κοιτάξουμε το εξής. Με τι επιτόκιο δανειστήκαμε προχθές? Με 3,5 ας πούμε. Έχουμε κάποια δάνεια με υψηλότερο επιτόκιο? Βεβαίως, έχουμε δάνεια με 5% επιτόκιο. Άρα δανειζόμαστε φτηνά και εξοφλούμε τα ακριβά δάνεια. Αυτό ας πούμε θα γίνει με το Διεθνές Ταμείο και άλλα. Αυτό όμως θα το δούμε συνολικότερα, ένα κύκλο. Δανείζομαι φτηνά, εξοφλώ τα ακριβά. Τι πετυχαίνω έτσι? Πρώτον, μειώνω το χρέος μου. Δεύτερον, μειώνω το μέσο επιτόκιο δανεισμού. Τρίτον, μπορεί να έχω ονομαστικό χρέος υψηλό, αλλά η δαπάνη εξυπηρέτηση είναι χαμηλή. Και τρίτον, μεταφέρω τη θωράκισή μου στο μέλλον. Διότι για μένα αυτό το ταμείο, το απόθεμα, πρέπει να υπάρχει. Ίσως όχι τόσο μεγάλο τώρα, πρέπει να υπάρχει. Μέχρι ότου η Ευρώπη δημιουργήσει συλλογικούς μηχανισμούς ασφάλειας. Άρα έχουμε για πρώτη φορά. Επίσης. Εξοφλώντας αυτά τα δάνεια, καταλαβαίνετε ότι και οι αγορές το βλέπουν. Δηλαδή,
Αν τώρα πληρώσουμε τα δάνεια που έχουμε, που λήγουν το 20, το 21, το 22, οι αγορές το βλέπουν αυτό και γίνονται ανάρπαστα τα δικά μας ομόλογα, γι' αυτό πέφτει το επιτόκιο. Άρα μπορώ να κάνω την πρόβλεψη ότι αν δεν υπάρξουν διεθνείς αναταράξεις σοβαρές, σε λίγο θα δανειζόμαστε με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο. Άρα δημιουργήσαμε το θώρακα και θωράκι της χώρας, έχουμε αναπτυξιακή στρατηγική, έχουμε την αναπτυξιακή τράπεζα. Φέρνουμε νόμο που θα περάσουμε σε πενταετή προγράμματα δημοσίων επενδύσεων για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να οριμάζουμε έργα. Επομένως, εκτιμώ ότι η Ελλάδα μπήκε σε ένα νέο ανωδικό κύκλο. Αν κοιτάξουμε την ιστορία της χώρας, θα δούμε ότι έχει ανωδικούς και καθοδικούς κύκλους. Είχαμε ένα μεγάλο δραματικό καθοδικό κύκλο. Μια πτώχευση. Μπήκαμε πτώχευση. Δεν συμβαίνουν αυτά κάθε μέρα. Είναι γεγονότα μία φορά τον αιώνα. Μας έτυχε εδώ. Εμάς το συμβαίνουμε λοιπόν, είμαστε στην αρχή ενός νέου ανωδικού κύκλου, η ένταση του οποίου και η διάρκεια του θα εξαρτηθεί από το αν εμείς θα δείξουμε συνέπεια στο να κάνουμε τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, όχι αυτές που μας επιβάλλουν, αυτές που εμείς χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη, και από τις διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή, αν δεν έχουμε μια επικίνδυνη αναταραχή απ' έξω που να μας επηρεάσει, και αν εμείς συνεχίσουμε την πορεία μας, τότε ούτε αφορολόγητο χρειάζεται να μειώσουμε, ούτε άλλα μέτρα περιοριστικά χρειάζεται να πάρουμε. Αντίθετα, μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική που να βελτιώνουμε τη ζωή του κόσμου. Εάν όμως πάθουμε αυτό που έπαθε η Αργεντινή, που χρεοκόπησε, μπήκε σε ανωδικό κύκλο, αλλά ήρθε ένας κύριος εκεί με ωραίες ιδέες, νεοφιλελεύθερες, η Αργεντινή ξαναγύρισε στο Διεθνές Ταμείο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι επιλογές δικές σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να είστε και γουρλής. Να είστε και γουρλής σήμερα η πρώτη εκπομπή. Είμαι πάντα υπέρ της αισιόδοξης προοπτικής των πραγμάτων, έχοντας στο νου μου και στα χειρότερα. Επομένως, με αυτή την έννοια η εκπομπή πρέπει να πάει καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο, ο οποίος πρέπει να